Συγκροτήθηκε σε σώμα επίσημα το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας με την πρώτη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 30 άτομα και εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, όπως γνωρίζουμε, είναι το θεσμικό όργανο της νεολαίας της πόλης, είναι η φωνή της νεολαίας της πόλης, είναι ουσιαστικά το αρμόδιο όργανο το οποίο έχει ψηφιστεί πλέον ως κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, για να δίνει φωνή σε όλους τους νέους της πόλης και να εκφράζει τα προβλήματα της νεολαίας, να έρχεται να παρεμβαίνει, να δίνει λύσεις και ταυτόχρονα να μπορεί να εκφράζεται και σαν συλλογική οντότητα πλέον. Mm-hmm. Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, όπως είπατε, συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 28 Δεκέμβρη, την Τρίτη, την προηγούμενη δηλαδή, και πήρε κάποιες αποφάσεις. Οι οποίες έχουν να κάνουν... Η πρώτη συνεδρίαση κύλησε σε σχέση κυρίως με τα άτομα του Προεδρείου, με τις θέσεις του Προεδρείου, για τις 5 θέσεις, για το ποιοι θα εκλεχτούν, για να εκπροσωπούν τη συλλογική οντότητα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Αλλά θα έρθει και επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα θέσει και πραγματικά προβλήματα στο τραπέζι. Άμα θέλετε να σας πω κάποια πράγματα για την σύνδεση. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι ακούγαν για το προηγούμενο διάστημα που με τον Γιάννη συζητούσαμε εδώ και τα λέγαμε. Τι είναι το Συμβούλιο, τι κάνουν. Είδαμε και τις φωτογραφίες στο δελτίο τύπου εκεί μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πες μας λοιπόν, τι συζητήθηκε, τι είπατε. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που γίνεται αυτό το όραμά μας πραγματικότητα. Ξέρετε ότι και εγώ και μαζί όλα τα μέλη του διαλόγου και πολλά άτομα ακόμα προσπαθήσαμε μέσω από όλες τις νεανικές ομάδες να γίνει πραγματικότητα το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων. Ελπίζω να τα πάμε πάρα πολύ καλά και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες. Ψηφίστηκε στο Προεδρείο ως πρόεδρος η Μέρη Αλάγιαλη Αφροδίτη, εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ. Εκλέχθηκε ως αντιπρόεδρος Παναγιώτης Σατζόγλου, εκπρόσωπος του Ένταξης. Εκλέχθηκε ως Γενική Γραμματέας η Κυριακή Ζαφυρίδου, που κληρώθηκε μέσα από το Μητρό Νέων Πολιτών, από τους πολίτες δηλαδή, τους νέους που είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν. Εκλέχθηκε ως υπεύθυνη οικονομικών η μαθήτρια Λυκείου από το Λύκειο των Κρινίδων, το οποίο πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχουμε και ένα μαθητή μέσα στο Προεδρείο. Και εγώ εκλέχθηκα ως εκπρόσωπος τύπου, ως μέλος του διαλόγου, όπως συμμετείχα εγώ. Το ωραίο στην όλη διαδικασία είναι ότι κύλησε με έναν πολύ ψηλό πολιτικό πολιτισμό. Είδαμε ότι η νεολαία έχει φωνή, έχει άποψη, ναι, και μπορεί ταυτόχρονα να πάρει αποφάσεις οι οποίες και είναι και συμβολικές, αλλά είναι και ρεαλιστικές.